Κάποιοι λένε ότι ο ήχος δεν ήταν πάρα πολύ. Ναι, αυτό, γι' αυτό λέω ότι ο ήχος ήταν λίγο τζούφιος, λένε κάποιοι. Εντάξει, είναι μεγάλη ποινή 13 χρόνια, δεν συζητάμε. Εγώ βασικά προσωπικά δεν είμαι πολύ υπέρ του να πηγαίνουν οι άνθρωποι μέσα. Ναι. Είμαι υπέρ του να επιστρέφουν τα χρήματα σε σχέση με να αποκαλύπτει η αλήθεια, να ξεκαθαρίσει το τοπίο με στη δικαιοσύνη. Τώρα, βέβαια, έχω να πω ότι αυτό το παραδικαστικό νούμερο 2 με πρωταγωνιστές τους ίδιους με παραδικαστικό νούμερο 1, θυμάστε, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Ο κύριος Μαντούβαλος είχε ήδη κριθεί και για το πρώτο παραδικαστικό. Γίνεται, σας θυμίζω ότι το πρώτο παραδικαστικό εξέσπασε το 2004, 15 χρόνια πριν. Και ξέρετε, βλέποντας όλες αυτές τις καταδίκες τώρα με αναστολή και σε βάρος δικαστικών λειτουργών, θυμάμαι μία γυναίκα η οποία την είχα ξεχάσει και τη θυμήθηκα τώρα με το παραδικαστικό. Τι γίνεται με την κυρία Ηλία, η οποία είναι στο Λονδίνο, στην Αγγλία είναι. Την έχει ζητήσει στο ελληνικό δημόσιο, η οποία ξέρει πολλά για όλα αυτά, γιατί δεν έρχεται. Πρέπει να σας πω ότι έχει διαφύγει από το 2005 η συγκεκριμένη. Κοίταξε, να σου πω κάτι, Γιάννα. Αν εδώ μιλάμε για 13 χρόνια μετά να έρχεται αυτή η πρωτόδικη καταδίκη. 14. Μιλάμε πια ότι κανείς έχει ξεχάσει δυστυχώς γιατί μας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ακόμη έτσι. Και όσοι ασχολούμαστε έτσι με το αντικείμενο και έρχονται στα τραπέζια εδώ του σχολιασμού. Ναι, καλά, και μην κοιτάς και εσύ είναι που έχεις και το ρεπορτάζ και ξεσκονίζεις λίγο και τα κοιτάπια σου και θυμάσαι υποθέσεις. Πραγματικά έχει δίκιο, Μάριο. Το έχουμε χάσει τελείως. Και ο κόσμος σου λέει παραδικαστικό, ωραία, 15 χρόνια. Άρα οι δικαστές κρύβουν τους δικαστές, κρύβουν τα αυτά. Πάει κάτω από το τραπέζι. Τώρα, βέβαια, εδώ οι τρεις μπήκαν σε αργία. Έχουν μπει από το 12. Ναι. Επί Παπαϊωάννου μπήκαν αυτοί εδώ πέρα για το παραδικαστικό 2 σε αργία, έτσι. Ναι, και νομίζω ότι πήρε και από Υπουργό Δικαιοσύνης. Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά μια υπενθύμηση τέτοια. Μια επιστολή. Υπενθύμηση και επιστολή και από όλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό που γίνεται εδώ, οι υποθέσεις να εκαθαρίζονται, γιατί τώρα είναι πρωτόδικη απόφαση αυτή. Να το πούμε λίγο τα αδικήματα για τα οποία είναι ενεργητική δωροδοκία, παθητική δωροδοκία για τους δικαστικούς λειτουργούς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Βρέθηκαν χρήματα δηλαδή. Απλά. Έτσι απλά. Ωραία, και είπες λοιπόν πριν, εμένα δεν με νοιάζει να μπει ο κόσμος φυλακή. Όλοι ελεύθεροι. Να μάθουμε την αλήθεια. Και να βρουν και τα χρήματα. Πραγματικά. Χρήματα βρέθηκαν. Χρήματα βέβαια, γιατί υπήρξε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βρέθηκαν συναλλαγές, βρέθηκαν αποστολές ποσών από τους συγκεκριμένους. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα και με τα ανοίγματα των λογαριασμών και αυτό υπάρχει και με την άλλη υπόθεση που θα συζητήσουμε τώρα την Νοβάρτης. Όντως υπάρχει προθυμία από το εξωτερικό να σταλούν στοιχεία. Ας πούμε η Ελβετία δεν στέλνει τόσο εύκολα στοιχεία. Ακόμα και τώρα και όχι μόνο. Βεβαίως δεν λέει ότι δεν στέλνω. Προβάλλει δυσκολίες κλπ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσκολία, αλλά 15 χρόνια ή 14 ή 12 ή 13 δεν δικαιολογούνται. Έτσι. Και μάλιστα στο στάδιο της διερεύνησης. Τώρα, με την υπόθεση Νοβάρτης, διαβάζουμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία, ότι πλέον μπαίνουν και τα πρόσωπα, τα πολιτικά, σε μια διαδικασία να κληθούν, να... Υπάρχει εξέλιξη υπάρχει. Λοιπόν, εγώ καταρχήν δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για το χρόνο. Γιατί δεν θέλω να παίξω το ρόλο, ας πούμε, του Τσοπάνου, ο οποίος λέει λύκος, λύκος, λύκος και τελικά όταν έρθει ο λύκος, ας πούμε, πιστεύει κανείς. Λοιπόν, είσαι καμένη από όλα αυτά. Δεν θέλω, ναι, όχι, δεν θέλω και δεν έχω κάνει ποτέ πρόβλεψη. Λοιπόν, βλέπω βέβαια ότι υπάρχει μία τάση ολοκλήρωση, ας το πω έτσι, της όλης υπόθεσης. Λοιπόν, τώρα, ναι, φαίνεται ότι καταλήγουν να σταλούν κλήσεις σε υπόπτους πολιτικά πρόσωπα. Από αυτά που έχουν ακουστεί. Από αυτά που έχουν ακουστεί, βέβαια. Τα 10 πρόσωπα αυτά. Μεταξύ τα οποία... των 10 είναι. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία καταρχήν έχουν πάψει να ερευνώνται από το καλοκαίρι. Από τον Ιούνιο δηλαδή. Έχουν καθαρίσει δηλαδή κάποια δεν βρίσκεται τίποτα. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα. Πόσα? Για τους άλλους, εγώ ξέρω τουλάχιστον για 2. Για 2 από τους 10, δηλαδή δεν βρήκαν κάτι. Από τους 10 τίποτα απολύτως και δεν ερευνώνται καν. Και νομίζω ότι θα ανακοινωθεί σύντομα ότι μπαίνει η υπόθεσή τους στο αρχείο. Λοιπόν, τώρα, από τους άλλους τώρα. Θα σταλούν κλήσεις ως ύποπτοι θα κληθούν σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με ποιο στοιχείο που υποπτή, έχει βρεθεί τώρα. Ναι. Υποπτή για παθητική δωροδοκία,
Εκεί θα έχουμε ένα θέμα με τους εμπλεκομένους, γιατί αυτοί θα λένε ότι έχει παραγραφεί και ότι είναι άκυρη η κλίση τους. Θυμηθείτε το αυτό, αυτό θα είναι το επόμενο θέμα που θα συζητάμε εδώ. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία για λέει ότι η δικαιοσύνη... Βάλε μια ανωτελεία, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Έχουμε πει από το πρωί ότι συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ και...